επίσημη τελετή υποδέχθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου τον γερμανό ομολογό της στο Προεδρικό Μέγαρο. Κατά την συνάντησή τους, η Κατερίνα Σακελαροπούλου έθεσε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, το διαχρονικό ζήτημα που θέτει η Αθήνα στο Βερολίνο για τα ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ απάντησε πως για τη Γερμανία νομικά το θέμα θεωρείται λήξαν. Θα ήθελα να τονίσω, με βάση και τη σχετική απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου του 2019, τη μεγάλη σημασία που έχει για τον ελληνικό λαό το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, το οποίο παραμένει εκκρεμές. Η επούλωσή του θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις διμερείς μας σχέσεις στο μέλλον. Und in Rechtsfrage vertreten wir eine andere Auffassung. Sie wissen, dass die Deutschland die Rechtsfrage der Reparation für völkerrechtlich abgeschlossen hält, aber gleichwohl stehen wir zu unserer historischen und moralischen Verantwortung, nicht nur, aber auch gerade in Thessaloniki. Ο πρόεδρος της Γερμανίας έγινε δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται στο θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, με αφορμή την επίσκεψη του Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ στην Κρήτη και την Κάνδανο. I would also like to thank you personally, but also as a Cretan, for the fact that you chose tomorrow to visit my home island Crete. And to visit Kandanos, to recognize through your presence the Nazi atrocities that took place on the island during the Second World War. For Greece, the question of reparations and in particular the forced occupation loan, these issues are still very much alive and we hope that at some point we will resolve them. Λίγο αργότερα, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ επισκέφθηκε το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μαλακάσας, όπου μετανάστες φώναζαν να τους δοθεί ταυτότητα για να ταξιδέψουν στη Γερμανία. Ο πρόεδρος της Γερμανίας αποχώρησε με την επίσκεψή του να διαρκεί μόλις 10 λεπτά. Το ευρωπαϊκό Migrationsproblem beginnt nicht erst an deutschen Grenzen, sondern es beginnt hier am Mittelmeer. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γερμανίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Επίσης, επισκέφθηκε το νομισματικό μουσείο, ενώ συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση για τα 150 χρόνια από την ίδρυση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο να βρούμε ζωντανά την Δήμητρα Κυρανούδη. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η Ελληνίδα Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τιμήν του Γερμανού ομολογού της. Εκεί όπου νωρίτερα είχαμε παγωμάρα και αμηχανία, να το πω, μετά την απευθείας αναφορά της κυρίας Σακελαροπούλου στο θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Γεια σας από το Προεδρικό Μέγαρο Ρωσία. Αν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει την επίσκεψη του Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ σήμερα στην Αθήνα, θα ήταν με απλά λόγια μια πολύ δύσκολη αποστολή. Και αυτό διότι παρά το γεγονός ότι όλες οι γερμανικές κυβερνήσεις, όλοι οι Γερμανοί πρόεδροι είναι έτοιμοι όταν έρχονται στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων, φαίνεται ότι σήμερα εξεπλάγησαν, υπήρξε αμηχανία, κάποιοι λένε ακόμα και ευνηδιασμός, διότι το ζήτημα τέθηκε χωρίς περιστροφές αμέσως μετά την πρώτη θυμοτυπική καλημέρα ακριβώς από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία μάλιστα του υπενθύμησε ότι υπάρχει στην Ελλάδα όχι απλά και μόνο εκκρεμές ζήτημα για τις επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο, αλλά βέβαια και σχετική απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ναι. Ο Γερμανός πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες γερμανικές θέσεις, ότι το ζήτημα είναι λήξαν από άποψη διεθνούς δικαίου για την Γερμανία, ότι η Γερμανία έχει ιστορική και ηθική ευθύνη, ναι, όπως είπε. Αργότερα και ο Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα από το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ο Γερμανός πρόεδρος απέφυγε να επαναλάβει τη γερμανική θέση. Και μετά πήγε στη Μαλακάσα, που ούτε εκεί πήγε καλά ακριβώς το πράγμα. Και εκεί εξαιρετικά δύσκολη επίσκεψη. Άκουσε τα συνθήματα των αιτούντων άσυλων, ζητώντας ουσιαστικά ταυτότητες, διαβατήρια για να μεταβούν στην Γερμανία. Και κατάλαβε πλέον εδώ, επί του πεδίου, ότι το ευρωπαϊκό πρόβλημα του μεταναστευτικού ξεκινά εδώ στην Ελλάδα, στα εξωτερικά σύνορα ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δύσκολη είναι και η αυριανή και γι' αυτό, αποστολή, ακριβώς, στην Κρήτη. Αποστολή στην Κρήτη.
στο μαρτυρικό χωριό της Κανδάνου, όπου όπως ο ίδιος εξήγηλε, επίκειται μια ιστορική ομιλία του. Μένει να δούμε αν θα έχουμε μια συγνώμη αντίστοιχη με εκείνη του 2014 και του τότε Προέδρου Γιοάχιμ Γκάουξια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.